να αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του τομέα της υγείας, καλεί τους πολίτες η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με φόντο και την απόλυση του ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Χατζικώστα και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει τόσο για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας αλλά και για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας κατοίκων νοσηλείας. Μάλιστα, στην προσπάθεια αυτή, το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται μία σειρά από επισκέψεις σε νευραλγικές δομές υγείας με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων για τις θέσεις του κόμματος. Η αρχή γίνεται αυτή την Πέμπτη με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στο νοσοκομείο Χατζικώστα ο υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Τριανταφύλου, ο οποίος μάλιστα θα είναι και ομιλητής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στο εργατικό κέντρο. Όπως σε όλους τους τομείς της σκληρής καθημερινότητας που ζει η εργατική λαϊκή οικογένεια, από την ενεργειακή φτώχεια και την ανεργία που χτυπά κόκκινο, μέχρι την ακρίβεια που γονατίζει τα λαϊκά νοικοκυριά και τη διαμόκλεια σπάθη των πληστηριασμών να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους, έτσι και στην υγεία ο λαός μας βιώνει με τραγικό τρόπο τις συνέπειες από την εμπεριμετωπίση και ειδικοποίηση της υγείας, τα κέρδη δηλαδή των μεγάλων ομίλων, κλινικαρχών, διαγνωστικών κέντρων, φαρμακοβιομηχάνων. Μέχρι σήμερα ο λαός μας βιώνει τις ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα. Χθες την πανδημία γνώρισε την αναστολή χειρουργείων και την παραμέλεια στην νοσηλεία άλλων παθήσεων, αφού τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μιας νόσου, που οδήγησε στην αύξηση της νησιμότητας και στην οικονομική αιμορραγία των λαϊκών οικοκυριών. Τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να δρομολογηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών. Οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όπως την ψυχιατρική κλινική και στις υποστηρικτικές δομές καθαριότητας πύλη ξύτησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, βρίσκονται στα κοιτάπια των προγραμμάτων της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης για να εφαρμοστούν και να επεκταθούν, πρημοδοτώντας από το Τομείο Ανάκαμψης με ζεστό χρήμα τους ιδιώτες στην υγεία, κλείνοντας υπηρεσίες υγείας όπως της κοινωτικής θεραπείας για τους ψυχιατρικά ασθενείς στο Χατζικώστα, όπου απολύθηκε και ο μοναδικός επικουρικός γιατρός του προγράμματος. Αυτά και άλλα που λογαριάζουν την υγεία του λαού σαν κόστος όφελος στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των αντοχών της οικονομίας ευθύνονται για τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και την εξουθένωση των υγειονομικών, για τις ελλιπές υποδομές και την ανύπαρκτη πρόληψη. Αυτό το αντιλαϊκό πρόγραμμα την επόμενη μέρα των εκλογών εκφράζεται με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων υγείας με ιδεολογικά κριτήρια που διαμόρφωσε προηγούμενα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι δεσμοί αίματος του προγράμματος που λογαριάζει την υγεία του λαού σαν κόστος όφελος διατυπώθηκε άλλωστε και στην περίοδο της πανδημίας, με το αίτημα της συγκυβέρνησης στην υγεία και υπουργού κοινής αποδοχής από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία, με την πρημοδότηση των κλινικαρχών την ώρα που ο λαός δεν έμεινε χωρίς κρεβάτι μεθ. Όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν, η πείρα των υγειονομικών επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι τυπωμένο, είναι έτοιμο να εφαρμοστεί στις πλάτες του λαού με τη σφραγίδα της σταθερότητας από τη Νέα Δημοκρατία στις ανάγκες του κεφαλαίου και την υπογραφή φαρδιά πλατιά από το ΣΥΡΙΖΑ της προόδους των κερδών του κεφαλαίου. Άλλοι πρόθυμοι, όπως το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, σπέβδουν για ακόμη μια φορά να πιάσουν στασίδι και να δώσουν χέρια βοηθείας σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Οι ίδιες οι εξελίξεις θέτουν το πραγματικό δίλημα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ή θα είναι ο δυνατός ο λαός με ισχυρό ΚΚΕ και οργάνωση της πάλης του, ή θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και ο λαός αδύναμος. Το ζητούμενο είναι ο λαός με ισχυρό ΚΚΕ και οργάνωση του αγώνα να τους κάψει τα αντιλαϊκά σενέρεα, να τους χαλάσει τα σχέδια. Η κατάσταση στον χώρο της υγείας είναι βασικό κριτήριο ψήφου για τα λαϊκά στρώματα με βάση και την ίδια τους την εμπειρία. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αναδείξει το γεγονός ότι ένα βαθύτατο λαϊκό ζήτημα όπως είναι η υγεία έχει δεχθεί από την εφαρμοζόμενη πολιτική σοβαρότητα πλήγματα και ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, με όποια κυβέρνηση προκύψει, θα υπάρξει πρόγραμμα σταθερά αντιλαϊκό και εχθρικό για την υγεία του λαού. Οι κομματικές οργανώσεις Ιωαννίνων του ΚΚΕ στην υγεία αναπτύσσουν πρόγραμμα πολιτικής δράσης και πλατιά ενημέρωση των υγειονομικών στα νοσοκομεία και τις μονάδες δημόσιας υγείας για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΚΕ για την υγεία. Στα πλαίσια αυτά, την 5η 23 Φλεβάρι και ώρα 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο διοργανώνουν σύσκεψη συζήτηση με ομιλητή τον Τριανταφύλου Κωνσταντίνο, υποψήφιο βουλευτή επικρατείας του ΚΚΕ, καθηγητή ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα προηγηθεί περιοδεία σε τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου Χατζικώστα.